Ο ρόλος μου είναι ο Κίνγκο Γκόντο, ένας βιομηχανός, ο οποίος κάποια στιγμή στη ζωή του αντιμετωπίζει ένα τρομερό δίλημα. Θα πρέπει να δώσει χρήματα για να ελευθερώσει τον γιο του σοφέρ, τον οποίο τον έχει πάρει ένας απαγωγέας. Ενώ χρειάζεται αυτά τα χρήματα για να παραμείνει στη θέση που έχει στην εταιρεία. Η παράσταση εκτελήσεται σε τρία διαφορετικά κομμάτια. Το πρώτο είναι το θεατρικό, συσσαγωγικά, το οποίο είναι μέσα στο θέατρο στη στέγη. Το δεύτερο είναι στα φουαγέ, στους χώρους δηλαδή. Εκτός, μέσα στο κτίριο, αλλά εκτός θεατρικής σκηνής. Και το τελευταίο κομμάτι είναι στο δρόμο, όπου ο κόσμος ακολουθεί τη δράση πίσω από τους τοπίους, στους γύρω δρόμους, γύρω από τη στέγη γραμμοδιοτεχνών. Ενδιαφέρον για μένα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοιου τύπου παράσταση, η οποία διαδραματίζεται και εκτός θεατρικής σκηνής. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ ωραίο κλίμα στην ομάδα που έχουμε και ο Σίλας με την Γιούλα τα έχουν καταφέρει εξαίσια στο να διαχειρίζονται αυτούς τους ανθρώπους και μέσα και έξω από την αίθουσα τη θεατρική, ας πούμε. Και νομίζω ότι είναι μια. Δηλαδή, αν ήμουν θεατής, θα είχα την αγωνία να το δω, γιατί πρόκειται περί μιας ζωντανής περιπέτειας, ας πούμε, σαν να βλέπεις ένα θεατρικό κείμενο να εκτελείστε με κινηματογραφικούς όρους από το δεύτερο μισό της παράστασης και μετά. Στις 25 Δεκεμβρίου ξεκινάμε την παράσταση «Από τα ψηλά στα χαμηλά, ένας δολοφόνος στο Τόκιο», στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Είναι μια δουλειά που συνυπογράφουμε τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία με τον Σίλα Τζουμέρκα και στηρίζεται το πρώτο της μέρος ειδικά στην ταινία του Κουροσάβα «Ένας δολοφόνος στο Τόκιο» και στο μυθιστόρημα του Ed McBain, το Pulp μυθιστόρημα, στο οποίο βασίστηκε ο Κουροσάβα για να κάνει τη δική του ταινία. Από εκεί και πέρα, το πρώτο μέρος είναι ένας τέταρτος τείχος. Χρησιμοποιούμε όλη τη σύμβαση του τετάρτου τείχου του ρεαλιστικού θεάτρου, του βουλεβάρτου. Οι ηθοποιοί δεν κοιτάζουν το κοινό και το κοινό κάθεται αναπαυτικά στη ζέστη του πέμπτου ορόφου. Το δεύτερο μέρος ζωντανεύει το κτίριο της στέγης, όπου γίνεται ο χώρος που διεξάγεται η έρευνα για να βρεθεί ο απαγωγέας. Ο απαγωγέας όμως τελικά βρίσκεται στο τρίτο μέρος της παράστασης, γιατί ο φυσικός χώρος του απαγωγέα είναι η πόλη, είναι το κρύο, στο οποίο θα βγούμε και εμείς. Και εκείνοι οι άνθρωποι που συναναστρέφεται, από αυτούς προέρχεται και μαζί με τους τοπιούς οι θεατές θα κάνουν μία βόλτα γύρω από το κτίριο της στέγης, ανήμερα Χριστούγεννα, με μία διάθεση να μιλήσουμε για την έννοια της δικαιοσύνης, για την καλοσύνη που αυτή περιέχει, για τη σκληρότητα και για το τι σημαίνει το «από τα ψηλά στα χαμηλά».